Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε για το σύλλογο Τάγκ Βοντό Ελίτ, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων αρχών και φορέων της Μαγνησίας. Με επικεφαλή στον προπονητή, διακριθέντα πρωταθλητή επί σειρά ετών, αλλά επίσης και πτυχιούχο φυσικής αγωγής στα ΤΕΦΑ με ειδικότητα Τάγκ Βοντό Χρυσοβαλάτη Χριστάκη, η σχολή θέτει τους νέους στόχους για το 2023. Στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε ο υπεύθυνος προπονητής, καθώς επίσης αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες για όλους όσοι ήταν εκεί, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο ξενοδοχείο Ξενία, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς. Ο πήχης πάντως μπαίνει ψηλά και οι προπονήσεις είναι εντατικές σε καθημερινό επίπεδο. Περιχαρείς όμως και οι γονείς που καμαρώνουν σε κάθε περίπτωση τα βλαστάρια τους και στέλνουν μήνυμα από κοινού με τους προπονητές ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτρέπει τα παιδιά από το να παίρνουν άλλες επικίνδυνες ατραπούς. Το Τάγκ Βοντό πάντως ως ένα άθλημα ιδιαίτερα δυναμικό. Πλάθη και πολύ καλούς χαρακτήρες, με την πειθαρχία να μπαίνει ψηλά. Ασχολούμαι με το Τάγκ Βοντό τα τελευταία 25 χρόνια. Έχω 9 χρόνια Εθνική Ελλάδος, πάρα πολλές διακρίσεις. Πλέον έχουμε φτιάξει το δικό μας σύλλογο. Πέρυσι το Νοέμβριο ανοίξαμε και μέσα σε ένα χρόνο έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Πραγματικά νιώθω ευγνώμων που η ανταπόκριση του κόσμου και η εμπιστοσύνη που δίνουν στο πρόσωπό μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και να ξεκινήσω από αυτό. 2022 τελείωσε, ένας χρόνος ο οποίος μας βρήκε πάρα πολύ δημιουργικούς και το 2023 ξεκινά ένας χρόνος που θέλουμε και ευελπιστούμε να μας βγει ακόμα πιο δημιουργικούς. Όπως βλέπετε, ο χώρος έχει γεμίσει. Πολλές παιδικές φωνές είναι η ευτυχία για εμάς, γι' αυτό δουλεύουμε, για τα χαμόγελα των παιδιών. Ετήσια κοπή πίτας, βραβεύσεις κορυφαίων αθλητών, απονομές ονών και διπλωμάτων. Πολύ περήφανος για τα παιδιά. Στόχος μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τόσο την αθλητική, σωματική και ψυχική υγεία των αθλητών. Θα ξαναευχαριστήσω όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ. Το 2022 έκλεισε βρίσκοντας το σύλλογό μας με μια πολύ μεγάλη διάκριση. Βγήκαμε στο Πανελλήνιο Κύπελλο, ο τέταρτος Πανελληνιονίκης Σύλλογος, μέσα από πάρα πολλούς συλλόγους. Τα παιδιά από τον πρώτο χρόνο δείχνουν ότι είναι ενεργά, δυναμικά και ότι δεν έχουν μόνο παρόν, αλλά και μέλλον. Είμαι στο σύλλογο Τάγκ Βοντό της Ελίτ, που άνοιξε πέρυσι, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις φέτος και πέρυσι. Και φέτος ελπίζουμε να πάρουμε ακόμη περισσότερες διακρίσεις. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά στο Πανελλήνιο Κύπελλο. Βγήκαμε τέταρτο σύλλογος σε όλη την Ελλάδα. Η στόχη μου είναι να πάρω μια καλή θέση στο επόμενο πρωτάθλημα. Εμένα η πορεία μου στο σύλλογο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022. Ο δάσκαλος με υποδέχθηκε με πολύ χαρά, γιατί άλλαξα σύλλογο λόγω της μετακόμισης μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι μέλος αυτού του συλλόγου και που έχω έναν τέτοιο τόσο άξιο δάσκαλο να με κατευθύνει σε ένα άθλημα που τόσο πολύ αγαπάω. Ελπίζω το 2023 να φέρει υγεία, αγάπη και χαρά σε όλους και πάρα πολλές επιτυχίες στο σύλλογο. Η στόχη μου για το 2023 είναι να δίνω το 100% μου σε κάθε προπόνηση και προφανώς να πάρω κάποια καλή θέση στα επόμενα πρωταθλήματα και να κάνω το δάσκαλό μου περήφανο.